Όποιος καταλαμβάνει δημόσιο χώρο θα πληρώνει. Με σημαία το σύνθημα αυτό, ο Δήμος Ηρακλείου και με βάση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζητά από τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ να πληρώσουν για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από τους στήλους που τοποθετούν όπου τους αρέσει. Το ποσό μόνο για το 2009 ανέρχεται στα 300.000 ευρώ. Δήμος Ηρακλείου καλεί ΟΤΕ και ΔΕΗ. Η πρόσκληση πάντως δεν είναι για συμμετοχή σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, αλλά για την εξόφληση χιλιάδων ευρώ που οφείλουν σύμφωνα με το Δήμο οι δύο εταιρείες από τη χρήση κοινόχρηστων χώρων. Έπρεπε να αναζητήσουμε νέες πηγές εσόδων και μια από αυτές τις πηγές είναι η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ για τη χρήση που κάνουν στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Ηρακλείου. Πριν από 1,5 χρόνο, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου πήρε απόφαση ότι το χαράτσι των δημοτικών τελών θα πρέπει να το πληρώνουν ανεξαιρέτως όλοι οι χρήστες των κοινόχρηστων χώρων. Άρα υπόχρεοι είναι τόσο η ΔΕΗ όσο και ο ΟΤΕ, που χρόνια τώρα καταλαμβάνουν με στήλους χώρους όπως τα πεζοδρόμια και οι πλατείες. Ήδη έγινε προσφυγή από τη ΔΕΗ και η οποία χάθηκε από την πλευρά τους και είμαστε έτοιμοι εντός των ημερών να προχωρήσουμε σε επιβεβαιωτικούς καταλόγους για την ίσπραξη αυτών των χρημάτων. Μετά την απόφαση αυτή, η Δημοτική Αρχή προχώρησε στην καταμέτρηση των στήλων της ΔΕΗ και του ΟΤΕ με ηλεκτρονική μέθοδο και γνωρίζει επακριβώς τον αριθμό αλλά και τις θέσεις που καταλαμβάνουν. Η κοστολόγηση για τα τετραγωνικά έγινε με βάση κάθε στήλο για διανομή ρεύματος σήματος από τις δύο υπηρεσίες. Η τιμή ορίστηκε στα 50 ευρώ ετησίως για κάθε στήλο, ενώ το συνολικό κόστος των οφειλών προς το Δήμο φτάνει σήμερα μόνο για το έτος 2009 τις 700.000 ευρώ. Επιβάλαμε λοιπόν αναστήλο της ΔΕΗ και του ΟΤΕ ένα ποσό και συγκεντρώνουμε το ποσό των 700.000 ευρώ περίπου από τη χρήση που κάνουν σε δρόμους, σε κοινόχρηστους χώρους του Ηρακλείου. Επειδή όμως με βάση τον νόμο όσοι δεν πληρώνουν τις οφειλές τους το ποσό διπλασιάζεται, ήδη η οφειλή της ΔΕΗ και του ΟΤΕ προς το Δήμο έχει εκτιναχθεί στα ύψη. Και φυσικά για το οικονομικό έτος 2009 που έχουμε βεβαιώσει, επειδή δεν πληρώθηκε μέσα στο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τον νόμο το ποσό αυτό υπερδιπλασιάζεται. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο Δήμος Ηρακλείου στην προσπάθεια που κάνει να γεμίσει τα ταμεία του με χρήμα σε χαλεπούς καιρούς έχει ήδη στοχοποιήσει την επόμενη πηγή. Πρόκειται για τις μεγάλες πολυεθνικές, των οποίων τα ψυγεία έχουν δοθεί σε περίπτερα και μίνι μάρκετ και σύμφωνα με το Δήμο καταλαμβάνουν κοινόχρηστους χώρους, όπως πεζοδρόμια, χωρίς ωστόσο να δίνουν λεπτό σε κοινόχρηστα τέλη. Αυτή η απόφαση, η οποία ήταν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έγινε από Δημοτική Αρχή. Ήδη θεωρώ ότι θα ακολουθήσουν τώρα και άλλοι Δήμοι και πιστεύω οι Δήμοι να αποκτήσουν ένα έσοδο καινούριο, το οποίο έπρεπε να το έχουν, διότι η ΔΕΗ είναι πλέον μια ανώνυμη εταιρεία